η οποία δεν είναι, λες και είναι πραγματικά σαν κινηματογραφική ταινία. Περπατά στους δρόμους και δεν πιστεύει αυτό που ζει. Ο Γιάννης Μερσινιάς είναι αποκλεισμένος εδώ και 4 ημέρες στην πόλη Γιτσάνγκ της Κίνας, 350 χιλιόμετρα από την πόλη Ουάν, που βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας του κοροναϊού. Κύριε Μερσινιά, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Γιτσάνγκ αυτή τη στιγμή? Ο κόσμος γενικότερα δεν μπορεί να φύγει, δεν υπάρχουν τρένα, δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν υπάρχουν αεροπλάνα. Οι δρόμοι είναι άδειοι, τα εστιατόρια δεν δουλεύουν, ξενοδοχεία δεν λειτουργούν. Γενικά φαίνεται σαν μια άδεια πόλη. Ήμουνα για αναψυχή και για εργασία και δυστυχώς έπεσα στον κορονοϊό, οπότε μπλέχτηκα εδώ. Ανησυχείτε για τον ιό, τι μέτρα προστασίας παίρνετε? Τα όλοι φοράνε τις μάσκες τους, εντάξει, αποφεύγει ο ένας τον άλλον όσο μπορεί. Και όταν γυρίζω, πλένω τα χέρια μου. Τι σας λένε οι αρχές, πότε θα μπορέσετε να επιστρέψετε? Η ενημέρωση είναι λιγάκι δύσκολη, γιατί δεν μιλάω κινέζικα ιδιαίτερα καλά. Οι αρχές δεν μιλάνε αγγλικά. Οπότε δεν νομίζω ότι δεν είναι λιγάκι δύσκολο να συνοηθείς. Η πρεσβεία κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να με απεγκλωβίσει από εδώ που βρίσκομαι.